καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό που πέρασες. Αλλά πίστεψέ μου ότι ακόμα και ο γέρος, αν δεν ήταν εκεί, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σε αγγίζαν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας πληρωμένος δολοφόνος θα έκανε πίσω επειδή βρέθηκε ένας γέρος με ένα σκουπόξυλο. Αυτό που πραγματικά θέλουν αυτοί ήταν να δούνε πώς θα αντιδρούσε ο Παύλος. Και να σου πω και κάτι. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, πιστεύω ότι σωστά δεν πήγαμε να αναφέρουμε το θέμα στην αστυνομία. Καλά, ρε Μάικ. Αφού υποτίθεται ότι είσαι δικός του, ναι. Και ό,τι έσου έχω εμπιστοσύνη. Ναι. Είναι να σε στείλει να μου φέρει την απάντηση. Καλά, τώρα πού το πάει, δηλαδή. Το πού πω, ρε. Έτω. Εσένα, έσου φαίνεται λίγο περίεργο. Είναι δυνατόν να μην ίσκεις με τον άνθρωπο και να μην μπορείς να ξεκολλήσεις που λόγω του. Χαθήκαν οι άντρες. Εσύ ξέρεις κανένα νορμάλ άτομο που να θέλει να πάρει... Δεν το πεις. Εγώ ξέρω. Ποιον? Η απόπειρα ήταν ψεύτικη. Αλλά αυτός ο ανώμαλος που στείλαμε για να κάνει τη δουλειά δεν έκανε ακριβώς αυτό που του είπαμε και τα έκανε θάλασσα. Τι να γίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα σεξουαλικά τους ένστικτα. Ο χαρτωμένος της Μαρίας. Εκείνος που ήταν εχμάλωτος στον πόλεμο. Εσύ σου. Άψω τσιάρο. Νάψεις. Και να μου δίνεις εμένα. Εμείς πας στα πλοία να πιάσουμε λιμάνι, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πεταχτούμε όλοι έξω να πατήσουμε τη γη. Να νιώσουμε το χώμα που κάτω από τα πόθηκια μας. Γιατί αν δεν είσαι στη γη για να πατάς γερά, δεν νιώθεις καμιά ασφάλεια. Εμπανάσεις και το καλύτερο πλοίο του κόσμου. Θέλει να πεις ότι τώρα πατάς γερά, καπετάνιο. Πολλά γερά. Για να σου πω την αλήθεια, αν τόσα χρόνια είχα τις αμφιβολίες μου, αλλά τώρα είμαι σίγουρος. Έναν άνθρωπο αγάπησα στη ζωή μου. Την Μαρία. Δεν το καταλάβω. Είμαι σίγουρος που την πρώτη στιγμή που μου την συνέφερες. Γιατί την επέταξες στους δρόμους? Δεν την επέταξε στους δρόμους, καπιτάνιο. Μόνη της που έφυγε. Επέταξε στη μέση στους δρόμους, Κλεόβουλε, για να πάρεις τη γυναίκα του μάστρου σου. Και εσένα τι σε νοιάζει τώρα?
Εξάλλου, ένα σένα που αγαπά. Τι ήθελες δηλαδή, να μείνω μια γυναίκα που δεν μ' αγαπά. Εγώ δεν ήμουν τζαμέ για να μ' αγαπά. Εγώ ήμουν εχμάλωτο στα άδανα. Ένα σένα που σε μπουκούμπι στη ζωή. Τόσον καιρό φρόντιζε σε μέσα στο νοσοκομείο. Εσύ, γιατί τη συμπεριφέρθηκε με έτσι τρόπο. Καλά. Εσύ. Γιατί ένα στράφηκες πίσω να την βρεις. Γιατί έμαθα πως ήταν μαζί σου όταν στράφηκα. Γιατί τον είπε απασταπλία. Είχα κι άλλους λόγους δηλαδή, αλλά σαν έτσι σε αφορούν. Αν ήξερα πως ήταν να γίνει έτσι, θα έφευκα ποτέ μου. Όταν έμαθες πως έφυγε. Επιμένω, α. Έφυγε. Γιατί δεν στράφηκες πίσω να την έβρεις. Είχα το σκοπό. Αλλά δεν είναι πρόλαβα. Ωραία. Τι θέλεις που μένα τώρα. Να πάρεις το γήμα σου πίσω. Είπα σου. Όταν την επέταξες έξω. Ήταν έγκυος. Να που θέλεις να πεις δηλαδή. Θέλω να πω ότι όταν σκοτώθηκε η Μαρία έφυγε μια κόρη πίσω της 1,5 χρονού. Καπετάνιο, κι αν που γυρίζεις, ακούς πολλά παραμύθια. Δεν είμαι εγώ που στάδαμε. Θέλεις να πεις τώρα ότι εγώ πάντως, κόρη γουρίκια μου το ευκάλεις που ήταν. Που κάπου αλλού σε ξέρωσε. Αφού κάθε φορά που γυρίζω και θωρώ σε λαλό, τον την κοπέλα κάπου την εξαλάδαει. Καλά δεν ξέρεις ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το σωσία του κάπου σε αυτόν τον κόσμο. Έγινε. Σοβαρό μιλώ. Έγινε λαλό σου. Ναι λες. Έχει άλλον Γιονί. Ο Γιονίς ένας είναι. Αφού το λες εσύ, έτσι είναι. Πάντως ελπίζω αυτή η Γιούλα να έρθει σύντομα γιατί τσεθώθηκα από τη δουλειά, ε. Είναι μου να σου κάνω. Έθελες easy money. Καλό και the taxi driver. Τον ποιο? The taxi driver. Robert De Niro. Με την κεφαλή του ξουρισμένη έτσι όπως τον παιδινό. Που καθάριζε όποιον έβρισκε μπροστά του. Μα θέλεις τίποτε βίντεο. Εγώ κουμπάρα με το άξιμο πριν να πέσω μπορώ να κοιμηθώ. Δυστυχώς δεν έχω βίντεο. Καλησπέρα. Καλώς το. Τηλεφωνήσει κανένα ταξί. Κάτσε λίγο και να πάει να πάρει μια κοπέλα. Ε, ξυμήθησες. Κατάχρονο. Ήταν να μείνω τώρα. Ας βάλουμε τίποτα πιες καλά. Που ξανά μας γίνει στραγότητα πάλι. Όχι, όχι, έτσι όπως την άλλη φορά ρίξε να γίνουμε. Καμιά μπυρού αν όμως πίνω ότι. Γουρίκε. Ναι. Άκουσες να μου πένω πελάτης. Μπύρα. Άκουσα. Και... να έρθει τίποτε πολλά η κόρη σου κόψε. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Δεν μου είναι κατάλαβε, ρε ξάδερφη. Δεν είναι η κόρη σου που πλήρωσαν τα ποτά σου την άλλη φορά που είναι κράτησες. Να θυμάσαι τα όλα, Θωρώ. Γιατί, εσύ δυσκολεύκεσαι.
Έτσι όμως το έπεσε, νομίζω ότι να γεράσει την πύρα. Γιατί, τίποτε το συσίδιο του συνδέσμου γυριόδαμε. Άστα, άστα, πουλό μου. Να μου. Έχασες πάλι. Λία πράγματα. Αλλά που είναι να πάει. Μια ημέρα να έμοιασω την καλή. Να σύρω μαύρη πέτρα πίσω μου. Έτσι είναι αλλουνούλη. Με το κουμάρι όμως, δεν έχει έτσι περίπτωση. Αλλού να γυρευτείς. Τσουνείς. Νομίζω ότι δεν το σκεφτήκα. Για να καταλάβεις, έχω και σίγουρη μπάζα να βγάλω όλα τα σπασμένα ως τώρα και αλλότωσα. Αλλά, έλα που του φτωχού πέφτουν τα αποξαμάτια και είναι σχεδόν για να τα μασίσει. Εντάξει, ντράιβερ. Σαν να και κάτι θέλεις να μου πεις. Έγινε, καπετάνιο. Ξέρω πολλά καλά να το σου. Αποκλείεται να έγινε έτσι πράγμα. Εγκόρι σου, κλειόβουλε. Καπετάνιο, πρόσεξε πολλά καλά. Κανούν με γίνει οι δικές μου. Έχει να μου το φορτίσουν πάνω στην κεφαλή μου. Μέν και γελαστεί να πεις κανούν έτσι πελάτε, γιατί είμαι άξιος να κάνω φόνο. Ξέρω. Ή να μου ξέρεις. Ότι είσαι άξιος να κάνεις φόνο. Αλλά ψέματα έσου σου λέω. Μα αντιλαμβάνεσαι να μου λαλείς τα καλά, καθούμενα ρε κουμπάρα. Είπα σου. Εσύ ήρθες αμέ ο εγώ. Και με φωνάζεις. Να συζητήσουμε ήρεμα. Όχι. Όχι, όχι. Τίποτε. Δεν γίνεται. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Τελεία και παύλα. Και να σου πω και το άλλο. Αν ήξερα ότι η Μαρία είχε μωρό, ήμουν ο πρώτος που ήταν να το φροντίσει. Δικό μου, ξεδικό μου. Άντε τώρα που δεν ήξερες ότι είχε μωρό. Και πού ήθελε να το ξέρω, ρε κομπάρ. Μυρίζω με τα νύσια μου. Ήρθε καμιά φορά να μου πει, θέλω να με βοηθήσεις. Μα ενόμιζες πως ύστερα που ζήνουν που τις έκαμες, είσαι να έρθει να σου ζητήσει βοήθεια. Δεν ήταν έτσι άνθρωπος η Μαρία Κλεόβουλε. Προτίμησε να πιει το φαρμάκι μόνη της. Και δεν ποτέ της σε κανέναν ποιος ήταν ο πατέρας του μωρού. Εσύ πότε το μάθες. Εγώ έμαθα το. Ριάκια που θέλετε. Να μου γελάσει εμένα. Εν έχει τίποτε. Εν έβρεθηκε άνθρωπος να εκβιάσει τον Κλεόβουλο με έτσι τρόπο, καπετάνιο. Μα είσαι πολλά μικρό πρέπει, σαν. Μα πολλά. Και γιατί να βριάζεις. Με την επιστήμη σήμερα μπορούμε να μάθουμε 1000% αν είναι αλήθεια τον που σου λαρώ. Καπετάνιο, δεν ήρθα ποτέ εδώ. Ούτε άκουσα ποτέ μου τούτα που μου λέεις. Εν τσέ μιλήστηκε ριάλια για να μου τα παίζει με έναν κόρη του τσάρου. Φεύγω. Σε ποια είμαι ούτε αν επιτρέπετε. Αφού δεν θέλεις να ξέρεις. Σωστά. Έθελα να ξέρω. Τι να πω και τι να καταλάβεις. Έτσι δεν θέλω να σε προσβάλλω δηλαδή, αλλά ήταν σε κοφτή εσένα αν υπέφτει η τύχη πάνω μου και ένε χωριάλια να την παίξω. Ρε, taxi driver,
Εν τύχη, και με τα ριάλια που εμπέζω, ρε. Εν με τον νιονιό. Για την περίπτωση που σου λαλώ, το νιονιό δεν έχει σημασία. Τι είναι όμως η σημασία είναι το κεφάλαιο. Το παρακάτω, σαν το ψουμί του μασημένου. Ρε τάξη, ντράιβερ, αφού το ξέρετε, ρε. Είμαι φτανόκαρτος. Να που θέλεις να πεις. Πέ μας εκείνο που θέλεις να πεις και τέλειωνε με όντα αχ και τα βαχ. Κοίταξε να δεις. Παίρνω κούρσα δυο κυρίες, ποτούδες τες αριστοκράτησες. Ούλο ψού μου η μια με την άλλη. Σε κάποια φάση πιάνει το φτί μου η μια να λέει της άλλης, κόρη, τον Καζάν, επιάστον. Ποιο? Τον Καζάν είπε. Εν και έχει σημασία το όνομα τώρα, εν το παρακάτω πως έχει σημασία. Βάστα, βάστα να ψού έτσι άρω γιατί εσύ σας σπαίνεις το πράγμα. Λαλείς, να εξήχασα, λαλεί της η άλλη. Είπες σου κούρσα, λαλεί της η άλλη. Στην αρχή, ενόμισα ότι για την κούρσα που τες παίρνω που εμιλούσα. Ύστερα κατάλαβα για είναι τα κούρσα να εσύ τη χάνα. Κοιτάζω από το καθρεφτάκι του αυτοκινήτου, η μια να ανέφηκε της άλλης με τα δαχτύλια. 3-1. Κατάλαβες. Τρίτη υποδρομία, πρώτος άπαρος. Για νέα ανάποδα. Τρίτος άπαρος, πρώτη υποδρομία. Έτσι σκέφτηκα εγώ. Ή, να μου έπαιξες. Δεν έπαιξα. Πρώτη φορά στη ζωή μου ξέρω τον άπαρο και βάστο να τον παίξω. Έχει αν εμπελάρες που λέγουσα ρε οι κογόνες μες στο ταξί. Όχι, όχι, δεν εμπελάρες. Ερώτησα και έμαθα. Τούτες είναι τακτικές τους άπαρους. Ε, καλά ρε, ταξι ντράιβερ. Τώρα που εξυφούρνησες, πέμα κι να μόνο το φαΐ. Το φαΐ είναι ότι η Ρεύκο σπόνσορα. 50-50 πας στα κέρδια. Ο Γιονύς απάρους εμπέζει. Εν τσι πας σου να παίξεις. Αν θέλεις δανεικά όμως δυο σου. Κερτίσεις χάεις όμως, τα ρέλια μου θέλω να πεις. Οκ. Οκ. Και ράζουν ενάρτη, ένα μέναρτη. Πού σε, θέλω να παίξω καμιά 200 άνω κάθε άπαρο. Για να είμαι πάντα μέσα. Θέλω σε 50% πας στα κέρτη. Αλλά ο Γιονύς απάρους εμπέζει. Είπες πως θα έρθεις στις 9. Η ώρα τώρα είναι 11. Χάλασε το αυτοκίνητο. Χάλασε και ο καιρός. Ανέβουσες, πήραν τις στέγες. Τέλος πάντων, έχω πολύ όρεξη. Αν είναι η φεύκο ρεξή. Δεν χρειάζεται να φύγεις, Κλεόβουλε. Αφού ήρθες, θα μιλήσουμε. Ωραία. Λάλη να δούμε. Αντιλαμβάνεσαι ποιος ελέγχει πια το παιχνίδι, έτσι. Κλόι, είχα την εντύπωση ότι για το διαζύγιο μπορεί να μιλήσουμε, ναι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Πρώτα όμως θα μιλήσουμε για κάτι άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην επιχείρηση, αντιλαμβάνεσαι ότι έχω τον απόλυτο έλεγχο. Άδεσιο. Έχω να σου κάνω μία πρόταση. Και θέλω να τη σκεφτείς πολύ καλά πριν μου απαντήσεις. Κλόι, έκανα σου εγώ μια πρόταση αρκετές φορές. Και ακόμα δεν πήρα απάντηση. Να τελειώνουμε, μάνα μου, με το διαζύγιο. Να χωρίσουμε την περιουσία δια τέσσερα. Και να τραβήσει ο καθένας στον δρόμο. Μα αν το καταλάβεις ότι αν πάει ποιον άλλον τούτη η κατάσταση σε όλο. Κλεόβουλε, τόσα χρόνια έκανα τα στραβά μάτια. Σε άφηνα να υπεξέρεις χρήματα από την εταιρεία και να τα επενδύσεις σε δικές σου επιχειρήσεις. Ξέρεις γιατί το έκανα αυτό? Όχι. Νομίζω ότι ήμουν αβλάκας. Δεν καταλάβαινα ότι εκμεταλλευόσουν τη δική μου περιουσία για δικό σου όφελος. Όχι, Κλεόβουλε. Τα καταλάβαινα όλα και έκανα τα στραβαμάτια γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο Στέφανος μου έχει πια απόλυτη εμπιστοσύνη και εσύ. Εσύ δεν έχεις άλλη επιλογή από το να μοιράζεσαι την εξουσία μαζί του. Άντε, Σφιό. Έτσι σου είπες.
Κύριε Λέη. Έχλε. Μα αν κατάλαβε ότι ώρα θέλω ξαπολό σα και ασχολούμαι με τι δικέ μου δουλειέ που είναι και πιο επικερδεί. Όχι, Κλεόβουλη. Πρόκειται ακριβώ περί του αντιθέτου. Ω. Εν το κατάλαβα τούτο. Η πρόταση μου έχει ως εξής. Θα συνεχίσεις να είσαι ο διευθυντής του συγκροτήματος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Στέφανος θα αναλάβει ακόμα πιο ουσιαστικό ρόλο στην επιχείρηση. Και όλες οι αποφάσεις θα παίρνονται από κοινού. Λόι, τούτον ξαναδοκιμάσαμε το και δεν επέτυχε. Έντζεν να έχουμε να μου τον κανακάρι σου να με υποψιάζει για το καθετή. Να λεκατώνεται μέσα στα πόθια μου για να μου χαλά τις δουλειές μου. Η μόνη λύση εντζίνη που σου είπα. Όχι, Κλεόβουλε. Ό,τι λέω εγώ θα γίνεται. Και ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Εκτός κι αν προτιμάς να περάσεις μερικά χρονάκια στη φυλακή. Μάλιστα. Απειλάς ματσιόλης, α. Κοίταξε, Χλωή. Δεν έχω καμιά διάθεση να παίξω το παιχνίδι σου. Και ξαναείπα στο άλλη φορά. Εμέναν τον πάπα να μην μου τον κάνεις εδώ μέσα. Να είσαι στον ένα να ασχολείται με το ένα. Να είσαι στον άλλο να ασχολείται με το άλλο. Να τσακώνονται. Και να επεμβαίνεις εσύ για να γίνει το δικό σου. Χλωή. Κλεόβουλε, δεν σε απειλώ. Απλά σου λέω ότι δεν έχεις άλλη επιλογή. Guten Nachten. Δεν μου απάντησες αν αποδέχεσαι την πρόταση που σου έκανα. Όχι, Χλωή. Δεν αποδέχομαι. Και σε παρακαλώ, κάνω έτσι το διαζύγιο να τελειώνουμε. Κλεόβουλε. Ξέρω τα πάντα για το λαθρεμπόριο με το ουίσκι. Γεια σου. Να μου, κύριε Μαρία, να μου καμίζαμε. Ξέρεις γιατί ήρθα. Για διστάλλω φανταζούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε οι δυο μας. Δεν με παρεξήγησες που ήρθε να σου μιλήσω για διστάλλω. Αλλά εσύ που την ημέρα που τα χαλάσετε ούτε τρώει ούτε πίνει. Βέβαια, αν και ήταν κανένα πλάσμα που έτρωνε ιδιαίτερα, αλλά... Μιλώ σοβαρά. Πολλά στενοχωρημένη. Κύριε Μαρία, αν ήρθες να μου πεις να τα σάσουμε, ένα άδικο σκόπο. Εγώ τις αποφάσεις μου πήρα τις καλά κάμει και στάλλω απαραίτητες δικές της. Ε, τουλάχιστον πέτεις ποιος είναι ο πραγματικός λόγος. Είπα της τον πραγματικό λόγο. Έχει άλλον πρόσωπο. Έλα όμως πως σε πιστεύει. Αν με πιστεύει και δικό της πρόβλημα, είναι δικό μου. Να σου πω κάτι. Δεν σε πιστεύω ούτε εγώ, ρε Μάικ. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει άλλος λόγος. Πες μου. Ήταν για να την προστατέψεις που λούτα ούλα που είσαι κατωμένος. Δεν υπάρχει άλλος λόγος, κύριε Μαρή. Ό,τι ήταν να κάνουμε με τη στάλλο, να κάνουμε το. Έτσι είναι η ζωή. Όσπου περνάς καλά, μην ήσυχεις. Άμα την βρίσκεις αλλού καλύτερα, πάει και αμέσως καλύτερα. Καλά τώρα, τούτα γιατί μου τα λες, για να με πείσεις. Δεν με πιστεύεις, α. Πες πω, σε καλά. Μια χαρά, εσύ. Μια χαρά. Είσαι καλά. Πάει πάνω. Ναι. Να σε δω μετά. Τα πούμε. Κατάλαβες τώρα. Δεν με πείσες, ρε Μάικ. Είσαι μεγάλη ψυχό, ρε. Άμα θες να κουβεντιάσουμε, έλα ο Κοζίν. Ξέρεις που δεν με βρεις. Πώς τόλμησες να χρησιμοποιήσεις το όνομα της εταιρείας για να καλύψεις τέτοιες βρωμοδουλειές? Μπελάρες που λέτε, ξέρεις το. Αυτό θα το δούμε.
Έχλωη. Με στούνται ζουλιές. Κάτσε, κάτσε. Έχω πολλούς εχθρούς που θέλουν να με καταστρέψουν. Βάρτο μες στο μυαλό σου. Ψέματα που σου είπα. Για να με συκοφαντήσουν. Δεν είναι ψέματα. Υπάρχουν αποδείξεις. Πέμας είναι τα αποδείξεις υπάρχουν. Κλέοβλε, μην υποτιμάς την νοημοσύνη μου. Είπαμε, δεν είμαι βλάκας. Άρστε. Δεν μου πες, θα σκεφτείς την προσφορά μου. Έκλωη, γιατί δεν δέχεσαι την πρότασή μου, να τελειώνουμε με το διαζύγιο, να πιάει ο καθένας στο δρόμο του, να μένει εκατονέτε ο ένας μέσα στα αποθήκια του άλλου. Γιατί σε έχω ακόμα ανάγκη. Μόνο εσύ μπορείς να διαχειρίζεσαι την επιχείρηση σωστά, προς το παρόν. Καλά. Και... Πού ξέρεις ότι θα καταστρέψω την επιχείρηση. Έτσι. Για να σας εκτιμηθώ. Κλέοβουλε, είσαι πολύ πολύ φιλόδοξος για να ρισκάρεις μια τέτοια αποτυχία. Εξάλλου θα είναι και ο Στέφανος συνέχεια στο πλάι σου και... θα ελέγχει την κάθε σου κίνηση. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα. Ναι, να ακούσω. Πρόσεχε από τη μικρή. Θα σε καταστρέψει. Α. Α. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα, Στέφανε. Έλα, σε παρακαλώ στο γραφείο μου για 5 λεπτά που σε θέλω. Καταρχήν, θα ήθελα να απολογηθώ, αν κάποια στιγμή στον τελευταίο καιρό σου φέρθηκα άσχημα. Δεν υπάρχει λόγος να απολογήσεις, Στέφανε. Έτσι κι αλλιώς όλοι μας κάποια στιγμή στη ζωή μας αντιδρούμε έτσι. Κοίταξε, θεωρώ την επιστροφή μου στο γραφείο σαν μια καινούρια αρχή. Και με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να φερθώ και στον Κλόβλο, αν και δεν νομίζω να το αποκριθεί. Ούτε εγώ το νομίζω. Είναι πολύ θυμωμένος μαζί σου. Κοίταξε, Χριστίνα. Δεν υπάρχουν πια μυστικά μεταξύ μας. Ξέρω πολύ καλά τη σχέση σου με τον Κλόβλο και ξέρεις και εσύ πολύ καλά τη σχέση μου μαζί του. Αυτό που θέλω να σου ζητήσω είναι να κρατήσουμε τη σχέση μας σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια. Θα σε βλέπω κάθε μέρα, θα με βλέπεις κάθε μέρα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε κάποιο επίπεδο πολιτισμού. Έτσι θα έχουμε τα δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Εντάξει. Εντάξει, τι εντάξει. Εντάξει, λέω Στέφανε, αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και θα κάνω ό,τι μπορώ. Μόνο που θέλω να σου πω κάτι και να το ξέρεις από την αρχή. Εγώ είμαι με τον Κλόβουλο. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να μην είμαι μαζί του, σωστά? Μάλιστα. Δεν αφήνεις και πολλά περιθώρια στον άλλο. Κατευθείαν στο στόχο. Τι να γίνει. Ωραία. Λοιπόν, στη δουλειά μας. Τι έχουμε? Με την απεργία, τι θα κάνουμε? Με την απεργία. Η απεργία έληξε. Μίλησα ήδη με τους συντεχνιακούς. Από αύριο θα πάνε όλοι στη δουλειά τους. Δεν θα έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα. Θα αρχίσουμε διάλογο. Άλλο. Το πρόβλημα με τα ξενικιαστά διαμερίσματα. Χτες εξενικιάστηκε ακόμα ένα. Πού? Στο Παυλίδης Κόρτ. Στο Παυλίδης Κόρτ. Ποιο? Ένα διάρρη είναι στο δεύτερο όροφο. Μαζί με αυτό γίνονται 9 τα ξενικιαστά διαμερίσματα. Χώρια δηλαδή τα καταστήματα. Είστε στη στιγμή το διαμέρισμα της... Λοιπόν, αυτό το διαμέρισμα θέλω να το κρατήσω. Δεν είναι προσενικίες. Το θέλω για μένα. Ωραία. Θα το σημειώσω. Στο Παυλίδης Κόρτ. Mm-hmm. Δεύτερος όροφος. Να συνεχίσω με τα άλλα. Όχι, όχι. Είμαστε εντάξει προς το παρόν.
Θα το πούμε αργότερα. Ωραία. Αν με χρειαστείς θα είμαι έξω. Mm-hmm. Στα νησιά με τα θάνατο νερό της πατρίδας μου το όνομα θα σου χαρίσω σε ένα ψήθυρο άνοιξη στερνό σε μια τύση του μέλλοντος να μας κρατήσω θέση για δυο. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Σου φεγγεί στα νυχτά.